ας κάνουμε μια υπόθεση εργασίας. Πώς θα μπορείς με δύο νέους αρχηγούς, ξαναλέω, με νοπή δηλαδή την εντολή από τον κόσμο του, από τα μέλη τέλος πάντων του κάθε κόμματος, λοιπόν, πώς θα μπορούσε τεχνικά δηλαδή αυτό το πράγμα να συμβεί. Να συγχωνευτούν τα δύο κόμματα. Λοιπόν, ναι, πώς θα μπορούσε τεχνικά να συμβεί. Δηλαδή, γιατί τι θέλω με να ένα πω, τρίτο αρχηγό. Τι θέλω να πω. Με αφορμή, γιατί όλη αυτή η συζήτηση πώς άνοιξε. Άνοιξε στο, σχετικά με το γεγονός και το αποτέλεσμα που είδαμε, το επιτυχημένο αποτέλεσμα που είδαμε, στις τοπικές κοινωνίες, στις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης, όπου συνέκλυναν κάποιες δυνάμεις προοδευτικές, οι οποίες μπόρεσαν πράγματι να καταφέρουν ένα τέλος πάντων επιτυχές αποτέλεσμα στις, ένα χτύπημα, εν πάση περιπτώσει, στη Νέα Δημοκρατία, στα αντίπαλα στρατόπεδα. Στα αντίπαλα στρατόπεδα. Αλλά αυτό, ξαναλέω, ότι ήταν και μία, θα πω, μία διάθεση που εμείς την είχαμε ως χώρος να συμβεί. Σε ένα επίπεδο όμως πολιτικό, δηλαδή στο επίπεδο το κοινοβουλευτικό, κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει τεχνικά με κάποιο τρόπο. Δηλαδή θα πρέπει να έχουμε κατάρριση κάποιου πολιτικού χώρου. Συνεπώς θέλω να πω γιατί γίνεται αυτή η συζήτηση. Δεν κατανοώ ακριβώς τον τρόπο με τον οποίο, τον τεχνικό τρόπο δηλαδή με τον οποίο θα μπορούσαν δύο κόμματα να συμπορευτούν. Εκτός αν κάποιο από τα δύο δεχόταν, και σίγουρα δεν είναι αυτό του Πασόκ, δεχόταν να αυτοκαταργηθεί και να ενσωματωθεί σε μια. Αλλά και πάλι αυτή η συζήτηση, ξαναλέω, ότι έχει. Δεν το λέω. Το λέω ρητορικά. Ναι. Θέλω να πω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολα πράγματα αυτά και αυτοί που το λένε, έχω μια αίσθηση ότι περισσότερο θέλουν να διευθετήσουν τους εαυτούς τους, και δεν το λέω για τον κόσμο που έχει μια πραγματική και αυθεντική αγωνία. Τα στελέχη όμως που ακούμε περισσότερο, που είναι στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, έχουν μια αγωνία διευθέτησης της προσωπικής τους καριέρας, τέλος πάντων, και σταδιοδρομίας, που δεν έχει τώρα χώρο μέσα σε αυτό που συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ, στην περιδίνηση που βρίσκεται κτλ. Και αναζητούν έναν τρόπο έτσι ώστε να ξαναενταχθούν στο πολιτικό παιχνίδι. Γι' αυτό θέτουν μια πρόκληση, τέλος πάντων, απέναντι σε αυτά τα δύο κόμματα. Και θεωρώ ότι και η πολιτική συζήτηση δεν πρέπει να εμπλέκεται και να εγκλωβίζεται μέσα σε ένα δίλημα που έχουν βάλει, εν πάση περιπτώσει, κάποιοι αποτυχημένοι πολιτευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Λέει ο Ανδρέας Παπανδρέου, είπε, πιστεύω σε μια ειρηνική δημοκρατική συνεργασία των αριστερών και των κεντρών δυνάμεων για τη λύτρωση των μη προνομιούχων Ελλήνων. Ας ξεκινήσουμε με πυρήνα και πυλώνα αυτή τη σκέψη και να πούμε ότι αν μη τι άλλο συμφωνούμε και μας βρίσκει, δηλαδή τη βρίσκουμε αποδεκτή. Διότι εδώ έχουμε μπροστά μας μια κυβέρνηση αλαζονική, επικίνδυνη κατά την άποψή μας για το κοινό συμφέρον του λαού και αν μη τι άλλο χρειάζεται επιτακτικά να ορθώσουμε ένα ανάστημα για να ανασχέσουμε αυτή την επικυριαρχία, την πολιτική που έχει ξεδιπλωθεί από την πλευρά του κ. Μητσοτάκη. Πώς θα γίνει αυτό? Με ένωση δυνάμεων. Βεβαίως, πιστεύω ότι αυτό δεν είναι απλό, δεν είναι μια απλή άσκηση. Η ενότητα δυνάμεων απαιτεί σφυριλάτηση, απαιτεί σαφέστατα βούληση, να φύγουμε από τη λογική τα μικρά μαγαζάκια μας να τα ελέγχουμε. Θέλει μια κομπλεξάριστη προσέγγιση στο ζήτημα αυτό. Βεβαίως, κοινοβουλευτικά δεν είναι κάτι απλό. Σε αυτό θα συμφωνήσω με τον Φραγκίσκο. Δεν είναι κάτι το οποίο θα πεις ότι θα συμβεί πατώντας ένα κουμπί. Οι λογικές όμως και στο παρελθόν, όπως στη Γαλλία με το ΕΠΙΝΕ, όπως ξέρετε πολύ καλά, έχει δείξει ένα δρόμο. Βούληση χρειάζεται. Να μην βλέπουμε τα πολλά μικρά φουσκωμένα εγώ, που δυστυχώς παρατηρούνται και φαινόμενα μικρομεγαλισμού στο Πασόκ Κινάλ. Του 12%, του 11,9%. Εγώ διαφωνώ. Θεωρώ ότι ο κ. Ανδρουλάκης έχασε την ευκαιρία του. Τον Ιούνιο, όταν βλέπεις το γειτονικό σου χώρο να καταραίει και εσύ να μην μπορείς να κεφαλοποιήσεις το παραμικρό παρά μόνο μία μονάδα, δείχνει ότι έχεις κόφτη. Δείχνει ότι δεν έχεις τη δυνατότητα, δεν έχεις τη δυναμική να αναπτύξεις. Η μεγάλη ευκαιρία του Πασόκ Κινάλ εχάθη τον Ιούνιο που μας πέρασε. Αυτή είναι η άποψή μου. Αλλά εγώ θέλω να πω ότι λίγο με εκπλήσει βέβαια η προσέγγιση του. Να το ολοκληρώσουμε. Μαμουλάκη, γιατί να το δούμε συνολικά. Γιατί πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Όχι, γιατί. Διάλειμμα, βέβαια. Να πω το λόγο. Δεν ξέρω, μπορεί να βγάζει και είδηση που το λέει τόσο ευθαρσός και τόσο καθαρά πρώτη φορά τη συνεργασία των πολιτικών δυνάμεων. Όχι, βέβαια, ξαναλέω ότι παραμένει
Όχι, όλοι αυτοί που το λένε πρέπει να ακούνε τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει όλο αυτό. Το αλλά ζητούμενο, συγγνώμη, για να μην πάρετε λεπτό. Να θυμίσω ότι μέχρι τις εκλογές μας λέγασε ότι θα πάμε με τη δεξιά. Αν, τώρα ξαφνικά, δύο μήνες, τρεις μετά, ξεκινήσατε ένα άλλο αν μου επιτρέπετε για το ένα άλλο ποίημα, ας πούμε, να λέτε. Κανένα ποίημα. Τελικά να καταλήξουμε όμως. Δεν πέντε ποίηματα ούτε συγγράμματα. Με πολιτικούς όρους. Και επανέρχομαι και επαναλαμβάνω. Ήταν έτοιμο αυτό που γινόταν προεκλογικά, μας λέτε ότι θα πάμε με τη δεξιά. Και μετά δύο μήνες μέσα σε ένα δίμηνο, τρίμηνο να μας λέτε ελάτε μαζί μας και ελάτε να πάμε. Παντού σαν στελέχη σας ότι είναι θετικά διαχείριση στο συνεργαστικό και δεξιά. Πείτε κύριε Μαμουλάκη για να πάμε σε διάλειμμα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία προσέγγιση σύγκληση αυτών των δυνάμεων για πολλούς λόγους που παραθέσαμε προηγουμένως. Καταρχήν γιατί η ίδια ηγεσία του Πασόκ Κινάλ έχει μια συγκεκριμένη άποψη, κατά εμέ άποψη κόμματος Κατζόχυρου και Κουκουές Κέντρου. Αυτή τη λογική, δεν βλέπει ότι πρέπει να ανοιχθεί ακομπλεξάριστα, το τονίζω για άλλη μια φορά, και να συνδράμει, να συνενωθούν δυνάμεις. Ίσως βεβαίως και κοινοβουλευτικά είναι κάτι που είναι δύσκολο να επιτευχθεί, προφανώς. Νομίζω ότι οι ευρωεκλογές που θα λάβουν χώρα σε 220 μέρες από σήμερα, κύριε Συμβουλάκη, ίσως μετά τις ευρωεκλογές δημιουργηθεί ένα πιο πρόσφορο έδαφος για συγκλήσεις, συνεννοήσεις. Αλλά όπως και να έχει. Δεν είναι δουλειά της ηγεσίας αυτό το ζήτημα. Από τα κάτω θα έρθει. Μπράβο, σε αυτό συμφωνούμε. Σε αυτό νομίζω συμφωνούμε. Αναγκαστικά. Η ίδια η κοινωνία θα επιβάλλει. Όπως είναι αυτοδιοίκηση και τα θετικά αποτελέσματα μερικών εκλογών που ξεκίνησαν από τα κάτω, από την κοινωνία, έτσι και εδώ θα συμβεί, αλλά μάλλον το 24.